λίγο διαφορετικό, με την έννοια ότι μέχρι τώρα είχαμε ένα, δύο τη βδομάδα καθόλου. Και αυτό θορυβήθηκε ο κόσμος, όταν ξαφνικά παρουσιάστηκαν γύρω στα 20-25 κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι γεγονός αυτό και πρέπει ο κόσμος πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο ίδιος ότι πρέπει να τηρεί τις, αυτά τα δεδομένα, τα πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν και για μας, όπως ισχύουν για όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό κάπου οφείλω να πω ότι πήραμε και εμείς κάποια μέτρα, πήραμε κάποιες αποφάσεις που θα τις εφαρμόσουμε τώρα από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να προλάβουμε την κατάσταση της εξάπλωσης της πανδημίας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας συγκρίνει το νησί μας, στοιχείο δηλαδή, με άλλα νησιά. Όπως εδώ τη Μυτιλίνη ή να πω την Κέρκυρα, να πω άλλα τα οποία, άλλους νομούς μάλλον, που έχουν παραπάνω πάρα πολλά προκρούσματα. Ναι. Όντως λοιπόν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, από τα 18 άτομα τα οποία εργάζονται, τα 7 έχουν βγει θετικά. Μάλιστα το ένα ήταν και στο νοσοκομείο. Κάπου λοιπόν και το προσωπικό, αλλά και η γειτονιά και ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει να ψωνίσει άρχισε να παρεξηγείται, να φωνάζει, να προκαλεί και τις αρχές και τον διοκτήτη ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε τα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνουμε, τους ειδοποιήσαμε τον ιδιοκτήτη, μιλήσαμε. Εγώ προσωπικά του συνέστησα ότι αυτό το οποίο γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί βασικά δεν μπορούμε να κλείσουμε εμείς, δεν έχουμε τη δικαιοδοσία να κλείσουμε εμείς το κατάστημα, οποιοδήποτε κατάστημα, δεν εννοούμε μόνο το σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε άλλο. Δυστυχώς ήρθαμε σε μια επαφή, του συνέστησα ή να κλείσει για μια εβδομάδα το λιγότερο, να γίνουν οι καθαρισμοί, να αποστηρώσει κτλ. Ή η άλλη λύση είναι, και θα ήταν καλύτερη, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, όπως έχει συμβεί και στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, μέσα με ένα σούπερ μάρκετ. Τι έκανε ο διοκτήτης? Έφερε προσωπικό από το άλλο κατάστημα που είχε και από την Αθήνα, με αποτέλεσμα να συνεχίσει κανονικά, απρόσωπα την λειτουργία του σούπερ μάρκετ. Αποτυχίο είχε φέρει στην αρχή, κύριε Βρούλη. Αποτυχίο, ναι, ναι. Μπράβο, οπότε είχε φέρει και αποτυχίο που ήταν. Ωραία. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και εκείνος. Εγώ βέβαια το ειδοποίησα ότι κοιτάξτε να μην εξαπλωθεί, γιατί αν γίνει κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θα κατηγορήσουμε εσάς. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παρέμβουμε, όπως και δεν το έχει και ο ΕΟΔΗ και οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να γίνει δηλαδή μια μεγάλη διαδικασία για να πάρει απόφαση. Σίγουρα όμως από την καθοδήγηση του κυρίου Μουτζούρη, βέβαια, πάντοτε, ότι εάν τυχόν κινδυνεύει η υγεία των συμπολιτών μας, εμείς θα πρέπει να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο μας περνά από το χέρι μας. Ακόμα και βίαιο θα έλεγα να το κλείσω, να φωνάξω, να παρακαλέσω τον κόσμο να μην συμβάλλει, ούτως ώστε να καταλάβει και ο διοκτήτης ότι πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που κάνουν και άλλοι καταστηματάκια. Περιμένουμε την απάντησή του. Είπαμε ότι αυτή το διήμερο θα συνεννοηθούμε, θα με ξαναπάρει. Θα ξανασυνοηθούμε, θα ξαναμιλήσουμε και πιστεύω ότι θα πάρει σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον έγινε κάποια απολύμανση του χώρου, κύριε Βρούλη. Απολύμανση, από ό,τι ξέρω, έγινε. Επίσης έκανε πάρα πολλά και κάνει πάρα πολλά rapid test. Δηλαδή τους υποχρεώνει τους υπόλοιπους εργαζόμενους να πηγαίνουν και τη Δευτέρα θα ξαναπάνε, μου είπε. Αλλά δεν αρκεί αυτό όταν η πηγή του προβλήματος είναι μέσα σε 4 τείχους. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια καλή δουλειά ή, επαναλαμβάνω, να φύγει το προσωπικό μέσα, που είναι το πιο σωστό και το πιο καλό και για εκείνον, για την επιχείρησή του και για τον υπόλοιπο κόσμο. Να φύγει το προσωπικό, να έρθει άλλο για 5-10, για 7 μέρες, το λιγότερο 10 περίπου, και από εκεί και πέρα να συνεχίσει την απρόσωπη δουλειά του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω γενικότερα για την εικόνα που έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Ακόμη στοιχείο, ναι, είχαμε, ναι, αυτές τις μέρες ότι γίνονται και τεστ, και σήμερα θα να πούμε ότι έχουμε στο Ελληνικό Κολυμπητήριο από τις 10.30 ότι μπορούν να προσέρχονται οι εποχούμενοι όμως με το αυτοκίνητό τους όσοι επιθυμούν να κάνουν τεστ. Τι έχει δείξει, τι εικόνα έχουμε και αν επίσης αυτές οι μικρές γιορτές που μπορεί να έχουν σχέση και με το καζάνισμα της Σούμας αποτελούν πονοκέφαλο για εσάς.
Εντάξει, επαναλαμβάνω, εμείς ακολουθούμε τα πρωτόκολλα που μας χορηγεί ο ΕΟΔΗ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με δική μας πρωτοβουλία. Μόνο εάν κινδυνεύει πράγματι πάρα πολύ η δημόσια υγεία ή κάτι έχει συμβεί το οποίο είναι, μας βάλει σε σκέψη να πάρουμε αποφάσεις παρά τη θέλησή μας. Εν διάρκεια περιπτώσει, θεωρώ ότι η χείρωση είναι ένα μέρος, τουλάχιστον για τη χείρα αν μιλάμε, είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Όταν μέχρι τώρα τα κρούσματα ανέρχονται σε 178 τον καιρό που ξεκίνησε η πανδημία, δεν είναι πολλά σε σύγκριση, επαναλαμβάνω, με τα άλλα νησιά, με τους άλλους νομούς. Όμως δεν πρέπει να αφιέμαστε στην τύχη ή να μην προσπαθούμε για το καλύτερο. Πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε τα μέτρα, αλλά πιο πολύ να πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ίδιος πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του και τις οικογένειές του. Εάν λοιπόν μέσα στα κρούσματα αυτά τα οποία ξαφνικά παρουσιαστήκαν σε μια εβδομάδα μέσα τα 20 αυτά, είναι από 2-3 περιοχές συγκεκριμένα και ξέρουμε και πώς έχουν ξεκινήσει περίπου. Εκεί λοιπόν εστιάσαμε την προσοχή στον κόσμο ότι πρέπει να λαμβάνει ο ίδιος τα μέτρα. Μην χαλαρώνουν, δηλαδή επειδή είχαμε μια καλή έκβαση μέσα στον νομό, πάνω απ' ότι άντε τελειώσαμε. Εκείνος ο αόρατος εχθρός που λέγεται κορονοϊός καλαδοκεί από παντού. Και πρέπει λοιπόν να προσέχει ο ίδιος για την οικογένεια του. Όταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έτσι έγινε είχαν πάθει, το ήξερα, μάλιστα μέσα στο νοσοκομείο, και δεν έλαβαν τα μέτρα, μόνο οι συγγενείς του, η γυναίκα, τα παιδιά του έκαναν και delivery, κάτι το οποίο βέβαια ήταν πολύ δυσάρεστο για μας, να βλέπουμε ένα παιδί το οποίο ζούσε σε μια οικογένεια που ο πατέρας είχε και εκείνος δυστυχώς αντί να καθίσει και εκείνος καραντίνα γύριζε σε δύο δουλειές delivery, αντιλαμβάνεστε ότι έτσι ήρθαν και έτσι και η διασπορά. Τώρα βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο ότι και σε απομακρυσμένες περιοχές όπως στη Βόρειο Χή, όπως σε κάποια χωριά, συμβαίνει κάποια οικογένεια, ένα άτομο να έχει προσβληθεί. Εμείς λοιπόν από τον μας στείλανε, ελπίζω και θα ξαναστείλουν και στο μέλλον, μας έστειλαν κάποια τεστ, 1000 στον αριθμό περίπου, τα οποία βέβαια θα τα διοχετεύσουν και για τη Σάμο και για τη Μυτιλήνη ανάλογα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως, με αυτά τα τεστ, μπορούμε να πάμε ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές να κάνουμε τεστ, ούτως ώστε να δούμε αν και κάποιος άλλος ή τριγύρω έχει προσληφθεί, για να λάβουμε και εκεί τα μέτρα μας. Δεν θα αφήσουμε δηλαδή τον κόσμο που είναι στη Βόρεια Χίο, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ λίγος κόσμος, στο έλεος του Θεού θα το έλεγα. Θα πρέπει και εκεί να επέμβουμε. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Ταναίνη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο παλιό ΙΚΑ εκεί πέρα, που εκείνη και κατοικοδρεύει και ο ΕΟΔΗ εκεί, και θα κάνουμε μια εξόρμηση αυτές τις μέρες με τα τεστ που μας έχουν δώσει, ούτως ώστε να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες, να ειδοποιήσουμε και να δώσουμε και οδηγίες, διότι αυτό επιτρέπεται μόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία προτείνει και ο ΕΟΔΗ ή η πολιτική προστασία. Και επειδή αναφέρθηκα στην πολιτική προστασία, και η πολιτική προστασία της Χίου έχει βάλει στόχο να πάρει κάποια τεστ, να τα αγοράσουμε βέβαια αυτά, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τις προλάβουμε τον κόσμο του να κάνει τα υπόλοιπα, όποιος δεν έχει κάνει κάποιο τεστ και θέλει να υποστεί αυτό το τεστ, θα πρέπει να πάει... Τα rapid test, στοχευμένα, ναι. Να πάει όπως είπε και ο κύριος Πιλιώτης στο κολυμβητήριο μέρα παραμέρα που γίνονται, δύο φορές τη εβδομάδα που γίνονται εκεί κοντά, για τον πολύ πληθυσμό, τον μεγάλο πληθυσμό που υπάρχει μέσα στην πρωτεύουσα. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα... Ωραία. Νομίζω ότι είσαστε... Για την ολικότερη εικόνα για την περιφέρειά μας. Κοιτάξτε, και η Μυτιλήνη έχει σταματήσει τον πολλαπλασιασμό. Έχουν ένα σταθερό νούμερο. Και υποθέτω με τα μέτρα που παίρνουμε ότι θα αρχίσει να κατεβαίνει όπως κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρκεί, επαναλαμβάνω, εμείς οι ίδιοι να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αν εμείς δεν κάνουμε οι ίδιοι την απολύμαση που πρέπει, την προφύλαξη με τη μάσκα, με όλα αυτά τα οποία προβλέπουν τα πρωτόκολλα, εάν δεν το κάνουμε, είναι λογικό ότι εμείς θα είμαστε οι ίδιοι υπέτειοι για το τι θα μας συμβεί. Ωραία. Θα έρθει και ο εμβολιασμός όπου να είναι. Επομένως ο πολύς πληθυσμός θα εμβολιαστεί, θα πάρει δηλαδή το μπόλιασμα που λέμε, ώστε να μην έχουμε αυτή την εξάπλωση όπως γίνεται τώρα.